μια απλή επίσκεψη του ΚΚΕ στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο της Θεσσαλονίκης ήταν αρκετή για να μας γεμίσει θλίψη και οργή για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κολυμπητήριο αυτό της πόλης. Η εγκατάλειψη βασιλεύει παντού. Είναι τέτοιο το μέγεθος της εγκατάλειψης που έχει οδηγήσει ακόμα και σε ατυχήματα με τραυματισμούς παιδιών στα πλακάκια του κολυμπητηρίου. Η έλλειψη προσωπικού είναι εμφανής. Εδώ που αθλούνται 2.000 περίπου παιδιά θα έπρεπε και δεν είναι δυστυχώς να λειτουργεί το ιατρείο με όλο το απαραίτητο προσωπικό. Μια σειρά από ζητήματα ομαλής λειτουργίας δεν ικανοποιούνται και σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να υπάρξει γενναία συντήρηση και ανακαίνιση αυτού του κολυμπητηρίου και βεβαίως η Θεσσαλονίκη, ένας οικιστικός ιστός του 1,5 εκατομμυρίου δεν μπορεί να αρκείται σε ένα, δύο ή τρία κολυμπητήρια, χρειάζεται περισσότερα κολυμπητήρια έτσι ώστε να μπορεί ο λαός και η νεολαία αυτής της πόλης να αθλείται. Ως ΚΚΕ δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε για το λαό αυτής της πόλης όσα δικαιούται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σε γήπεδα, σε κολυμπητήρια και καλούμε βεβαίως και το λαό μέσα από τις οργανώσεις του και τους φορείς του και το κίνημά του να τα διεκδικήσει ακόμα περισσότερο.